Θλιβερός ήταν ο απολογισμός στο νοσοκομείο του Βόλου αναφορικά στις απώλειες ασθενών με κορονοϊό τις ημέρες των Χριστουγέννων. Την τελευταία τους πνοεύσαν συνολικά 6 συνάνθρωποι μας που δεν κατάφεραν να νικήσουν τον κορονοϊό. Την παραμονή των Χριστουγέννων κατέληξε ένας άνδρας 48 ετών, ανήμερα των Χριστουγέννων έφυγαν από τη ζωή μια γυναίκα 59 ετών, ένας άνδρας 71 ετών και μια γυναίκα 81 ετών, ενώ χθες πέθαναν μια γυναίκα 79 ετών και ένας άνδρας 94 ετών. Σήμερα στο νοσοκομείο του Βόλου νοσηλεύονται συνολικά 68 ασθενείς, εκ των οποίων οι 6 σε σοβαρή κατάσταση στη μεθ COVID. Δυστυχώς η κατάσταση παραμένει σοβαρή στις κλινικές COVID. Οι νοσηλευόμενοι δεν ξεπερνάνε τους 70, αλλά είχαμε χθες 10 εισαγωγές. Είχαμε 6 νοσηλευόμενους στη μονάδα εντατικής θεραπείας με 2 κενές θέσεις, οι οποίες τώρα το πρωί που πέρασε από την εντατική φαίνεται ότι θα αναπληρωθούν, δηλαδή θα καλυφθούν. Φαίνονται ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και ίσως γίνουν ακόμη πιο δύσκολα από τη μετάλλαξη όμικρον, αλλά και από την αδυναμία, από ό,τι ακούω από τους συναδέλφους, το πρόβλημα που έχουν, πώς θα εφημερεύσουν αυτό το μήνα στις παθολογικές κλινικές. Είναι σοβαρά τα προβλήματα. Το ένα είναι το πρόβλημα ότι η πανδημία δεν μας αφήνει και το άλλο είναι ότι παραμένει αυτή η τραγική υποστελέχωση. Και υπάρχουν συνεχώς προβλήματα για να οργανωθούν εφημερίες, για να ανταποκριθούμε απέναντι στην πανδημία, αλλά και στην άλλη νοσηρότητα, που θέλω να πω ότι τη μέρα των Χριστουγέννων γίναν 15 εισαγωγές στην παθολογική κλινική. Ανήμερα των Χριστουγέννων έφυγε από τη ζωή ο εκπαιδευτικός Λάμπρος Κατσαρός από τον Μάραθο, πατέρας 2 παιδιών. Ο άτυχος καθηγητής νοσηλευόταν με κορονοϊό στο νοσοκομείο και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ανεμβολίαστος. Στο μεταξύ, μεσήλικας αντιεμβολιαστής δεν τηρούσε εσκεμμένα τα μέτρα για να κολλήσει κορονοϊό και να πάρει πιστοποιητικό νόσησης, ωστόσο μετέδωσε τον ιό στη μητέρα του, η οποία κατέληξε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αντιεμβολιαστής φέρεται να συμβουλευόταν τον βολιώτη παθολόγο καθ' όλη τη διάρκεια της νόσησής του. Ο γιατρός φέρεται να του έλεγε ότι οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν τον κορονοϊό και όχι οι ανεμβολίαστοι και τον απέτρεπε να επισκεφθεί το νοσοκομείο τόσο ο ίδιος όσο και η μητέρα του, ακόμη και όταν αντιμετώπιζαν έντονη δύσπνοια και χρειάζονταν οξυγόνο. Ο βολιώτης παθολόγος φέρεται να του συμβούλεψε να έχουν μηχάνημα παροχής οξυγόνου στο σπίτι, αλλά να μην επισκεφθούν το νοσοκομείο, ακόμα και όταν ο κορεσμός του οξυγόνου στο αίμα έπεσε κάτω από το 90%. Η ηλικιωμένη γυναίκα μεταφέρθηκε σπασμένα στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όταν ο κορεσμός του οξυγόνου της έπεσε στο 75 και διαγνώστηκε με οξία πνευμονία. Λίγες μέρες αργότερα κατέληξε από επιπλοκές του κορονοϊού, ενώ ο γιος της συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τους πνεύμονές του, με αποτέλεσμα να χρειάζεται οξυγόνο σε καθημερινή βάση. Εφόσον η κατάστασή τους επιδεινώνεται, δηλαδή έχουν έναν πυρετό ο οποίος επιμένει για πάνω από 3-4 μέρες και πολύ περισσότερο όταν βλέπουν ότι το οξυγόνο τους με το οξύμετρο που συνήθως όλοι το μετράνε στο σπίτι είναι κάτω από 94% στον αέρα καθώς αναπνέουν, οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνεται περαιτέρω έλεγχος, με εργαστηριακό έλεγχο, ακτινογραφία, θώρακος, γιατί η οξυγόνωση μπορεί να επιδεινωθεί ραγδαία και σε καμία περίπτωση να μην παραμένουν στο σπίτι με οξυγόνο όταν ο κορεσμός τους πέφτει κάτω από 90%. Αυτό μπορεί να αποβεί μοιραίο. Σημειώνεται πως η Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου παρήγγειλε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρτικής εξέτασης με βάση τα δημοσιεύματα των τοπικών εφημερίδων για τον λόγο παθολόγο γιατρό μετά τις καταγγελίες του συζύγου 60χρονης θανούσας από τον κορονοϊό. Την ίδια στιγμή, καλύτερη φαίνεται να είναι η κατάσταση με τον κορονοϊό στην περιφερειά κοινότητα Μαγνησίας αλλά και στα νησιά των Σποράδων. Σύμφωνα με τον επιδημιολογικό χάρτη του ΕΟΔΗ, η Μαγνησία έπεσε από το επίπεδο 5 στο επίπεδο 4. Ο δείκτης θετικότητας έχει πέσει κάτω από το 1 στο 0,65%, ενώ ο μέσος όρος των εβδομαδιαίων κρουσμάτων κυμαίνεται στα 42,3. Η εμβολιαστική κάλυψη στην περιοχή έχει φτάσει το 63,17%, ενώ το ποσοστό πλήρους εμβολιασμού μόλις που ξεπερνά το 59%. Ανήμερα των Χριστουγέννων εντοπίστηκαν στη Μαγνησία 109 νέα κρούσματα κορονοϊού και χθες 87.